Ιστορία. Κουράστηκα να βλέπω συνέχεια τους ίδιους ανθρώπους στις ίδιες θέσεις να κάνουν τράμπα και αλαξοκολλιές. Κουράστηκα να βλέπω συνέχεια τις ίδιες φάτσες με το γλοιώδες χαμόγελο και την υπόσχεση στο μάτι. Κουράστηκα να ακούω συνέχεια λόγια, λόγια, λόγια που ο μόνος λόγος που υπόνονται είναι για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις και να κάνουμε αίσθηση. Να δείξουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε τα ακατόρθωτα και να επιδείξουμε εξουσία. Να τη βράσω την εξουσία σας και εσάς τους ίδιους μαζί που καλύπτεστε μια ζωή πίσω από προσωπία. Στην αρχή ψηφίστε μας με θα και θα και θα και μόλις βγούνε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί? Μας παρέδωσαν καμένη γη. Στην πολιτική, στις τέχνες, στη θρησκεία, στημένη ιεραρχία και όλα καλά. Πάμε μπροστά. Μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας τα ακούμε και μόνοι μας χειροκροτάμε. Και χειροκροτάμε σε μια αίθουσα που κάθε μέρα πεθαίνουμε όλο και πιο πολύ από πλήξη στο έργο με τίτλο «Επανάληψη». Και με θεατές και θείασο ξεχασμένους για χρόνια εκεί, με αραχνιασμένα μυαλά και συνειδήσεις. Έχουμε ξεχάσει τι ήμασταν, που πάμε και γιατί ζούμε. Το χρήμα είναι ο Θεός μας και οι αληθινές αξίες έχουν πάει για τσάι. Οι επαναστάτες πλέον θεωρούνται τρελοί και από εκεί που δεν το περιμένουν βρίσκονται ξαφνικά μέσα σε μια άσπρη στολή, σε μια ψυχιατρική κλινική. Και τι περιμένεις? Όλοι οι λογικοί βρίσκονται μέσα. Οι τρελοί είναι έξω και το πιο δραματικό της υπόθεσης είναι ότι μας κυβερνάνε κιόλας. Όλοι οι άλλοι απλώς ζούμε το δράμα. Ξυπνάμε, κοιμόμαστε, ξυπνάμε, κοιμόμαστε, ξυπνάμε. Αλλά και που ξυπνάμε, πάλι κοιμόμαστε, κοιμόμαστε, κοιμόμαστε. Ίσως γιατί μόνο τότε ζούμε και ξεχνάμε το θρίλερ που ζούμε, τα χρέη της ιστορίας. Και τέρμα η ιστορία που μοιάζει ιστερία. Που είναι η δημοκρατία δικτακτορία και το αντίθετο όλοι τα ίδια σκατά. Και εμείς στη μέση. Δεν έχουμε λόγο, δεν έχουμε ύπαρξη, δεν έχουμε βήμα. Γιατί όσες φορές το προσπαθήσαμε γίναμε το θύμα. Και τώρα πια δεν υπάρχουν άλλα αποθέματα αντοχής και ούτε αυτιά για να ακούσουμε την επανάληψή μας. Κάποτε υπήρχε λόγος για να ακούσεις ένα λόγο. Τώρα υπάρχει λόγος για να ακούσεις τη σιωπή. Αυτή τα λέει όλα και χωρίς ηχορύπανση. Και σαν να μην φτάνει η αποβλάκωσή μας από τη βλακεία των πολυθρονάτων και των μπαλκονάτων, και σαν να μην φτάνει το ράντισμα που μας κάνουν εξ ουρανού, βοηθάμε κι εμείς για την αυτοκαταστροφή μας με ένα happy. Όλα happy, happy end. Για λίγο όμως, γιατί αυτό δεν σταματάει πουθενά. Το μπουρδέλο που ζούμε, μέρα με τη μέρα, αποκτάει όλο και περισσότερες πουτάνες. Και η βίζιτα γίνεται όλο και πιο ακριβή, γιατί η μαλακία δεν έχει πού να εκτονωθεί. Και έτσι λέμε, δεν βαριέσαι, ή μάλλον δεν γαμνιέται. Το δεν βαριέσαι είναι για μεγαλύτερες ηλικίες, χωρίς να σημαίνει ότι η νεότητα της ψυχής και του μυαλού έχει να κάνει με το ηλικιακό του πράγματος. Και τα χρόνια περνάνε και η ιστορία μικραίνει. Μικραίνει τόσο πολύ που χωράει μέσα σε ένα σπιρτόκουτο. Και δυστυχώς οι δρόμοι μας έχουν πολλά βενζινάδικα με διαρροές και ευτυχώς υπάρχουν πολλοί με άσπρες στολές που έσπασαν το κλειδί από το κουρδιστό στρατιωτάκι και έκοψαν τα σκοινιά από τη θλιμμένη μαριονέτα. Και τώρα βρίσκονται έξω και θέλουν να βρούνε την αφετηρία, αφού δώσουν πρώτα ένα τέλος στη διαδρομή της προηγούμενης κούρσας θανάτου. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι για να χτίσεις μια καινούργια πόλη θα πρέπει πρώτα να γκρεμιστεί η προηγούμενη. Κι αν ο χούλιγκαν στο σημερινό επεισόδιο είναι το κοριτσάκι με τα σπίρτα που κρυώνει πολύ
Και επειδή δεν θα ζεσταθεί ανάβοντας μόνο ένα σπίρτο, θα ανάψει όλη την λουσμένη με πετρέλαιο πόλη, τότε αυτή είναι ο αρχηγός μας και τη λένε Αργυρό.